δυστυχώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά για όλες τις πολυτεκνικές οικογένειες, αλλά ιδιαίτερα για οικογένειες οι οποίες έχουν 11 παιδιά. Είναι μια ιδιαίτερη δυσκολία οικονομική. Εγώ θα επικεντρωθώ κυρίως πάνω στα επιδόματα που δυστυχώς η κυβέρνηση, το κράτος γενικά δεν έχει δείξει την κατάλληλη ευαισθησία. Έχει κάνει αποκοπές επιδομάτων πολυτέκνων και κυρίως έχει γίνει αποκοπή του επιδόματος που έπαιρναν κάθε οικογένεια από το γραφείο ευημερίας, το ισότιμο ποσό δηλαδή. Παραδείγματος χάρη η οικογένεια του Σέρκη εδώ έπαιρνε γύρω στα 830 ευρώ, τα 850 ευρώ από το γραφείο ευημερίας, αλλά επειδή παίρνει επίδομα τέκνου για τα 11 παιδιά 1000 ευρώ, έγινε αποκοπή αυτού του ποσού. Γιατί δεν γίνεται, λέει, να παίρνεις από δύο ταμεία. Η σκεπτική είναι αυτή. Ενώ την ίδια ώρα, αξιωματούχοι του κράτους παίρνουν από δύο, από τρία και από τέσσερα ταμεία επιδόματα. Είτε αυτά λέγεται σύνταξη, είτε αυτά λέγονται επιδόματα οδηπορικών ή οτιδήποτε άλλος θέλει να το ονομάσεις. Είναι μια αδικία η οποία χτυπά τις πολύτεκνες οικογένειες. Έχουν γίνει αποκοπές γύρω στα 60 εκατομμύρια σε πολύτεκνες οικογένειες, σε 34.000 οικογένειες. Συνολικά τα επιδόματα των πολυτέκνων όλων αυτών ήταν 100 εκατομμύρια και έχουν γίνει αποκοπές μέσα σε ένα χρόνο 60 εκατομμυρίων. Και εξακολουθεί να υπάρχει ένα ταμείο για τους αξιωματούχους του κράτους, για 5.500 αξιωματούχους του κράτου, υψηλόμισθους αξιωματικούς που παίρνουν από 5 μέχρι 15.000 το μήνα μισθό, 600 εκατομμύρια επιδόματα επιπρόσθετα από το μισθό τους, τα οποία δεν έχει γίνει καμία μα καμία αποκοπή.